αναφέρθηκε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και από τον τέως πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ότι υπάρχει κίνδυνος εξαφανίσεως ενός ιστορικού έθνους και μάλιστα για λόγους αναφερόμενοι στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Ποτέ οι χρεοκοπίες δεν εξαφάνισαν το ελληνικό έθνος. Το 1893 είχαμε μία χρεοκοπία, το δυστυχώς επτοχεύσαμε του Χαριλάου Τρικούπη, και το 1912 είχαμε διπλασιασμό της Ελλάδος. Το ίδιο το 1933 είχαμε την επόμενη, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, την επόμενη χρεοκοπία, και το 1940 είχαμε το έπος του «Όχι». Άρα δεν κινδυνεύει η χώρα μας, και να μην χρησιμοποιούμε αποχρεοκοπία, κινδυνεύει από το ότι έχουμε χάσει τη συνέστηση πως οποιοδήποτε εθνικό ιδεώδες, τη συνέστηση ότι ανήκουμε σε ένα έθνος. Ο φιλελευθερισμός που έχει ενσκύψει μετά τον πόλεμο και ιδιαιτέρως μετά το 1974, προσπαθώντας να μας πείσει ότι ο καθένας είναι ένα άτομο, και βλέπουμε η φυγή των καταθέσεων, αυτή η ροή των καταθέσεων προς το εξωτερικό, είναι ότι ο καθένας πιστεύει ότι είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει με τον καλύτερο τρόπο, με τον όποιο πρόσφορο τρόπο, να εξασφαλίσει τα συμφέροντά του, αδιαφορώντας για το τι θα γίνει με το ελληνικό κράτος και με το ελληνικό έθνος που το θεωρεί και κάτι δευτερεύον. Αυτό είναι που θα καταστρέψει, εάν καταστρέψει το ελληνικό έθνος, που δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, γιατί σε πολύ χειρότερες συνθήκες βρέθηκε το ελληνικό έθνος και πάντα κατόρθωσε να επιζήσει. Για το θέμα του παρεμπορίου, γι' αυτό έλαβα κυρίως το λόγο. Το θέμα του παρεμπορίου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αναφέρεται ότι τα διαφυγόντα έσοδα του κράτους είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι όλα τα μέτρα του μνημονίου, δεν οι μειώσεις μισθών, η κατάργηση των δώρων και αυτά, δεν απέφεραν στον ελληνικό προϋπολογισμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν λάβουμε υπόψη ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όχι το κουτσουρωμένο που τελικά θα γίνει, είναι χαμηλότερο και από τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα. Έρχεστε εδώ να κάνετε μία ρύθμιση, και φυσικά εδώ, επειδή είδα και το άρθρο κάποια συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατηγορεί σε εφημερίδα σημερινή, η οποία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για τα θέματα του παρεμπορίου, εγώ θα έπρεπε να πω «Ουέι, μην ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία υποκριτέ». Γιατί στο θέμα του παρεμπορίου, από το 2007 που εξελέγει βουλευτής, έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Πολλές εξ αυτών και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όπου πάντα προσπαθούσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, ενώ και είναι εδώ παρόν και ο υφυπουργός επί Νέας Δημοκρατίας, μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν απλωμένοι οι διάφοροι εκεί πέρα λαθρέμποροι τα προϊόντα τους και τα πουλούσανε και προσπαθούσανε πάντα, και η δική σας, και έκανα φυσικά και το 2009 μία στον δικό σας υπουργό της δικιάς σας κυβερνήσεως, πουλούσαν λοιπόν μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών τα λαθρέα εμπορεύματα και αδυνατούσε το ελληνικό κράτος, υποτίθεται, να εφαρμόσει τον νόμο μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών. Κρυβόμαστε δηλαδή όλοι πίσω, κρύβεστε εσείς το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πίσω από το δάχτυλο, προκειμένου να πείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για το θέμα του παρεμπορίου. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε? Γιατί η λαθρομετανάστευση, που είναι αυτό το οποίο βαθμολογείστε από τους εξωτερικούς παράγοντες, από τις πρεσβείες εδώ πέρα που παίρνουν βαθμούς οι διάφοροι ηγέτες της Ελλάδος, βαθμολογήστε λοιπόν ως προς το αν θα μπορέσετε να φέρετε πολλούς λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο, η κοινωνική μηχανική, το βαρβαριστή λεγόμενο social engineering. Έρχεστε λοιπόν εδώ για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς. Και νομίζω ότι τώρα που έχουν οι βαφκαλισμοί του 4% ανάπτυξη κλπ. Έχουν περάσει, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα μόνο με τις συγκεκριμένες αποσπασματικές ρυθμίσεις. Ένα τόσο τεράστιο θέμα δεν μπορούσε να έρχεται σε ένα νομοσχέδιο και μάλιστα με τη μορφή τροπολογίας. Θα έπρεπε να έρθει σε ένα ουσιαστικό νομοσχέδιο, αυτόνομο, για να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να γίνει η συζήτηση επ' αυτού του φαινομένου, γιατί το οικονομικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Ποια είναι η προτεραιότητά σας? Προτεραιότητά σας είναι η παγκοσμιοποίηση ή ακόμη και τώρα είναι η παγκοσμιοποίηση και όχι η επίλυση του οξυτάτου οικονομικού προβλήματος της χώρας?
Παίρνετε κάποια μέτρα τα οποία είναι σωστά, αλλά να είστε βέβαιοι ότι παρόλα αυτά που προτείνετε μέσα από την τροπολογία επί του παρεμπορίου, θα βρεθούν νομικά κόλπα, γιατί πραγματικά είχαν εφεύρει ορισμένοι δικηγόροι που παίρνουν ή τους προμηθεύουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους λαθρομετανάστες που κυρίως ασκούν αυτό το παρεμπόριο, είχαν εφεύρει διάφορα νομικά κόλπα ότι όχι, δεν τα έχει απλωμένα κάτω, τα κρατάει επάνω του και βλέπουμε ακριβώς αυτό να ισχύει. Βλέπουμε κάποιους με 4-5 γυναικείες τσάντες στο ένα χέρι και 4-5 γυναικείες τσάντες στο άλλο να προσπαθούν να τις πουλήσουν και όλα αυτά. Δεν ασφαλίζεται με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μην μπορούν τα διοκτικά, ιδιοκτικοί υπάλληλοι, εάν και εφόσον τους κινητοποιήσετε, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, θα κινδυνεύουν από μηνύσεις, διότι δεν είναι πλήρως καλυμμένοι από αυτά που προβλέπει μέσα το νομοσχέδιο, η τροπολογία. Θα τους λένε ότι γιατί με το σπρέι ψεκάσατε, δεν λάβατε μέτρα ότι κινδυνεύει η υγεία κάποιου που ήταν παραδίπλα. Θα δημιουργηθούν δηλαδή τεράστια νομικά προβλήματα και δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη και αυτός. Δεν θα εφαρμοστούν και αυτές οι ρυθμίσεις όπως δεν εφαρμόστηκαν και οι παλιότερες. Οφείλετε λοιπόν να φέρετε ένα αυτόνομο νομοσχέδιο το οποίο να λύνει ουσιαστικά όλο το θέμα και να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και πάνω απ' όλα πρέπει να πείτε γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η απλή τροπολογία όταν εδώ τουλάχιστον και το περιεχόμενό της έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο στις εφημερίδες ότι πράγματι υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα, ότι ο τρόπος τον οποίο προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος της Νέας Δημοκρατίας ήταν γραφειοκρατικός, απαιτούσε καταμετρήσεις που ήταν αδύνατον πρακτικά να γίνουν με το προσωπικό το οποίο έχουν οι υπηρεσίες. Και θα τελειώσω επανερχόμενος στον Υφυπουργό για το θέμα των αυτοκινήτων. Που είπαμε, ανέφερε και χθες και ο κύριος Αϊβαλιώτης, σας ανέφερα και εγώ, ότι θα έπρεπε να, εκτός από την εισαγωγή της οδηγίας, όπως έρχεται για το θέμα των αυτοκινήτων, που είναι φυσικά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των αυτοκινητοβιομηχανιών των μεγάλων χωρών, θα έπρεπε να υπάρξουν και κάποια μέτρα ή τουλάχιστον κάποιος προβληματισμός για την ανάπτυξη μιας βιομηχανίας και για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν οι εγκρίσεις τύπου, οι οποίες πρακτικά το ελληνικό κράτος ουδέποτε τις δίνει, γιατί υπάρχει ευθυνοφοβία των υπαλλήλων, γιατί είναι δίσκαμπτο το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να δούμε ότι από αυτή τη διαδικασία που είναι, δεν μπορεί μόνο εμείς να δανειζόμαστε και να εξάγουμε τα χρήματα στο εξωτερικό. Και επίσης πρέπει να πάρετε και κάποια μέτρα για τη διευκόλυνση της εισαγωγής των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για να μειωθεί η συνολική οικονομική επιβάρυνση, ιδιαιτέρως μάλιστα υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Και τηρώ το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε, και σταματώ εδώ.